Λοιπόν, σου πάει προς τα ακουστικά. Ναι, δηλαδή προσπαθώ. Ξεπάθασε! Ορίστε. Τι μαλακά με κομιαστή έλεγε. Εννοεί ότι θα σου πέσει πολύ δουλειά. Όχι, γιατί. Και επειδή στον προηγούμενο οργανισμό που ήσουν ήσασταν δύο, δεν το έσαι μόνο σου κι όλα περνάω από τους θέλους. Κάκα, δεν με φοβήσε με ρεύνα. Κι στο δικό μου οργανισμό μόνος που δουλεύω ουσιαστικά. Ξύνε, πρώτα τότε. Ωπα, εσύ δηλαδή, ήσουν κατά αριστερό. Ναι. Κάκο άκο. Καλύτερα να μην είμαστε εκεί εδώ, ότι έχεις αριστερό παρελθόν. Κολλή. Υπάρχει κρίση, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ουσιαστικά το πνεύμα το οποίο χρειάζεται να δούμε και να προχωρήσουμε τα πράγματα μπροστά. Αξίζει λοιπόν πάρα πολύ το αστυνομικό θέατρο και πιστεύω ότι μπορούμε, επειδή υπάρχει αυτή η θεατρική ομάδα της Ιδίας, και να την ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα γιατί ουσιαστικά. Είναι η αστυνομική ομάδα του Δήμου Ιεράπετρας, η οποία έχει περίπου τώρα 15 χρόνια μια πορεία. Έχει ανεβάσει διάφορα έργα από πάρα πολλούς από το όλο το παγκόσμιο ρεπερτόριο. Και φέτος κάνουμε το δεύτερο θεατρικό έργο του ΑΡΚΑ. Είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο έργο του 2011. Για το έργο δεν θα πούμε ολιβέα την υπόθεση, θα πούμε έτσι ένα μικρό έτσι αποσπάσμα. Πεθαίνει ένας οργανισμός και ένα υγιής νεφρό μεταναστεύει με μεταμόσχευση σε έναν άλλο οργανισμό που το χρειάζεται. Γι' αυτό λέγεται και βιολογικός μετανάστης. Σε αυτή του τώρα την μετανάστευση θα συναντήσει και φίλους και εχθρούς. Παίζονται διάφορες καταστάσεις τέλος πάντων και μέσα από αυτές αποκαλύπτονται κάποια άλλα πράγματα σχετικά με τον οργανισμό που είναι πολύ πιο ουσιώδη για τη λειτουργία του οργανισμού. Φυσικά ο Αρκάς κάνει μια παραβολή, όπως και στα περισσότερα σκίτσα του, αυτό βέβαια είναι θεατρικό έργο, κάνει μια παραβολή σε σχέση με τον οργανισμό και μια κοινωνικοπολιτική ίσως κατάσταση που ζούμε σήμερα. Είσαστε ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου σήμερα εδώ σήμερα. Να πω ότι είμαι πραγματικά πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι τουλάχιστον η πρώτη φορά που εγώ έρχομαι στη Σιτία. Ο κόσμος πραγματικά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Να πω με ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στη θεατρική ομάδα της Σιτίας, γιατί ουσιαστικά αυτή ήταν η οποία προώθησε ουσιαστικά την προβολή, ας πούμε, της παράστασης. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό τον πολιτισμό στον τόπο μας. Και σε αυτή την προσπάθεια να αποκτήσουμε μια πολιτιστική παρακαταθήκη, όταν λέω στον τόπο μας εννοώ πλέον όλο το Λασίθι, οι προσπάθειες, ας πούμε, των ομάδων, των αριστεχνικών ομάδων, είναι πολύ καλά όταν συνεργάζονται μεταξύ τους.